Τώρα είμαι στην Πνίκα, αλλά σε λίγες μέρες θα είμαι στην Κατερίνη με το Ανθολόγιο. Οπότε ορίστε 5 συν 1 πράγματα που σκέφτομαι όποτε ακούω τη λέξη Κατερίνη. Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι όταν ακούω τη λέξη Κατερίνη είναι ότι δεν έχω πάει ποτέ μου στην Κατερίνη. Αυτό. Επειδή συνήθως τη λέξη Κατερίνη την ακούω όταν είμαι στο τρένο από Αθήνα για Θεσσαλονίκη, το δεύτερο πράγμα που σκέφτομαι όταν ακούω τη λέξη Κατερίνη και δει μέσα στο τρένο είναι ότι σε μία ώρα φτάνω Θεσσαλονίκη. Τώρα, σε σχέση με το δεύτερο πράγμα, το τρίτο πράγμα είναι ότι όταν ακούω τη λέξη Κατερίνη μέσα στο τρένο επιστρέφοντας από Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, είναι ότι έχω τόση ώρα ταξίδι ακόμα, δεν θα αντέξω. Το τέταρτο πράγμα που σκέφτομαι όταν ακούω τη λέξη Κατερίνη είναι γιατί τη λένε έτσι αυτή την πόλη, δηλαδή ότι γιατί, δηλαδή ούτε Κατερίνα, ούτε Εκατερίνη, κάτι ανάμεσο, Κατερίνη, δηλαδή μέχρι και το Κατερινιό θα το δεχόμουν ως τοπονύμιο, αλλά το Κατερίνη με προβληματίζει. Γιατί την Κατερίνη τη λένε Κατερίνη? Γράψτε μου στα σχόλια. Hashtag audience engagement. Το πέμπτο πράγμα που σκέφτομαι όταν ακούω τη λέξη Κατερίνη είναι το απόλυτο κενό. Δεν έχω τίποτα άλλο να σκεφτώ. Δεν έχω έρθει ποτέ σε αυτή την πόλη. Δηλαδή, τι να σκεφτώ για την Κατερίνη? Δηλαδή, το κοίταξα λίγα στο χάρτη και μοιάζει να είναι στη θάλασσα, αλλά είναι στον κάμπο, έχει βουνά παραδίπλα. Τι ρούχα να φέρω? Και κάτι ακόμα που σκέφτομαι, ή μάλλον θα σκέφτομαι πλέον όταν ακούω τη λέξη Κατερίνη, είναι πόσο δυσκολεύτηκα να βρω έστω και 5 πραγματάκια για αυτό το βίντεο. Αλλά αφού θα έχω έρθει Κατερίνη, την επόμενη φορά που θα έρθω Κατερίνη, θα ξέρω πολύ περισσότερα. Αυτά σκέφτομαι όταν ακούω τη λέξη Κατερίνη. Σας περιμένω λοιπόν όλους 16 Νοεμβρίου πάντα το 2017 στο θέατρο Πήγασο στην Κατερίνη για μία και μόνο παράσταση του Ανθολογίου. Οπότε, Κατερινιώτες, Κατερινιώτισες, σας περιμένω εκεί. Αν ξέρετε κόσμο από την Κατερίνη, στείλτε το βίντεο, μοιραστείτε το, share, like, subscribe, όλα τα σχετικά. Και τα λέμε εκεί. Γεια!